Τρίτο μέρος, τρίτο και τελευταίο μέρος. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Στρατή Νικολακέα και το δικηγόρο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Είπατε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εθελοντική παράδοση του ακινήτου. Ναι. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Χρωστάω λοιπόν. Εξηγήστε μας, μην τα λέω εγώ. Μ' αρέσει να μιλάω παραδείγματα, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Έχω λοιπόν έναν επαγγελματία, ο οποίος τέλος πάντων είχε πάρει ένα δάνειο της τάξης των 100.000 ευρώ για την αγορά του ακινήτου αυτού του επαγγελματικού που έχει. Είχε την αγορά εξοπλισμού, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί να το πληρώσει σήμερα. Έχουμε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να απευθυνθούμε στην εταιρεία την οποία οφείλουμε και τους λέμε: δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε δόση. Ο άνθρωπος είναι άνεργος, έχει χαμηλά εισοδήματα κτλ. Το ακίνητο αυτό είναι εκτιμημένο με 100-130.000 ευρώ. Σας το παραδίδουμε, πάρετε το όπως είναι και να κλείσουμε μεταξύ μας αφοτέλεσμα την εκκρεμότητα. Δεν σας χρωστάω, δεν μου χρωστάτε, γεια σας. Ναι. Δεν είναι η κυρία κατοικία του ανθρώπου, έτσι. Ένα επαγγελματικό ακίνητο ήταν η έδρα της ατομικής του επιχείρησης κατά το παρελθόν. Τώρα το νοικιάζει. Και παρά αυτά, δεν το δέχονται αυτές οι εταιρείες διαχείρισης. Να κλείσει δηλαδή το διοφυλή με αυτό το ακίνητο. Το οποίο είναι οξύμορο, έτσι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θα πάει ούτως ή άλλως σε διαδικασία, εφόσον δεν έχει ο άνθρωπος να το πληρώσει. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θέλει κιόλας να το πληρώσει. Σου λέει πάρτε το. Άρα θα πάει σε μια διαδικασία πληστηριασμού. Ακριβώς. Και τους λέει, έχω περιπτώσει τόσο καλό από σαν άνθρωπο, οι οποίοι τους λέει, δεν θέλω να πάμε σε διαδικασία πληστηριασμού, να μην εφορτωθούμε με τόκους, πανωτόκια, εξόδα πληστηριασμού κτλ. Ελάτε, πάρτε το. Υπερκαλύπτει την αξία του ακινήτου. Η αξία του ακινήτου υπερκαλύπτει την οφειλή όπως την είχα αφήσει πριν από 10 χρόνια. Και να κλείσουμε τη μεταξύ μας. Και γιατί δεν το κάνει αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν θα μπήκε σε έξοδα κιόλας η τράπεζα για να κάνει πληστηριασμό, να πληρώνει δικηγόρους. Βέβαια, αυτό δεν είναι καλό για εσάς τους δικηγόρους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έρθει πολύ πιο φτηνά η όλη η ιστορία. Γιατί δεν το κάνει. Επειδή εκτός από δικηγόρος είμαι και διαμεσολαβητής και με διεθνή κουλτούρα εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών, δεν θα χάσει ο δικηγόρος τη δουλειά του, γιατί μπορεί να κάνει να βγάλει μια σωστή αμοιβή, μια λογική αμοιβή, κάνοντας τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία και να κλείσει αυτό το deal. Okay. Δεν κάνετε ήλια από τα δικηγορικά γραφεία με αυτόν τον τρόπο. Και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, εχθές είχα ένα στέλεχος εδώ, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας διαχείρισης, και μου λέει: υπάρχει τόσο φόρτος εργασίας που μένουν. Μου λέγε, πριν τον Αύγουστο είχαν 12.000 αιτήματα και δεν μπορούσαν να τα διεκπαιρεώσουν. Και τώρα είναι 7.000 αιτήματα. Δηλαδή έχουν τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας που στην πραγματικότητα και αυτοί δυσκολεύονται παρά το προσωπικό που προσλαμβάνουν, παρά τα κτίρια που έχουν, παρά. Δυσκολεύονται να διεκπαιρεώσουν απλά αιτήματα όπως τη χορήγηση ενός δοσολογίου, το υπόλοιπο της οφειλής, την εξόφληση με την πώληση ενός ακινήτου. Και σου λέει, κυρία μου, βρες εσύ, εγώ δεν αναλαμβάνω, βρες εσύ αγοραστή και όποτε βρεις το κλείνουμε έτσι. Δεν έχει λογική όλο αυτό. Σας δίνουν κάποια εξήγηση για ποιο λόγο δεν το δέχονται. Δεν είναι στην πολιτική μας, σου λέει. Δεν έχουμε τέτοια πολιτική. Να. Και αυτό θα μπορούσε και είναι και μια έξυπνη ιδέα και για το δημόσιο. Έτσι. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας άνθρωπος να οργανώσει λίγο καλύτερα τα ακίνητα τα οποία το δημόσιο θα μπορούσε να διαχειριστεί και να κάνει μια, ας το πούμε, ένα real estate με αυτούς που χρωστάνε και θα μπορούσαν, δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ ή έχουν αδυναμία πληρωμών, αλλά έχουν στο παρελθόν καλά ακίνητα με τα οποία θα μπορούσαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να μπορέσει να υπάρξει μια πρωτοβουλία, να σταθεί ένας φορέας, ο οποίος να κάνει μόνο αυτό. Να παίρνει ακινητά από μεγαλοφιλέτες ή μικροφιλέτες του δημοσίου ή των ταμείων, να τα διαχειρίζεται και να εξοφλούνται οφειλές που υπάρχουν απέναντι στην εφορία και στα ταμεία. Βέβαια, αν κάποιοι πελάτες σας ή κάποιοι δανειολήπτες έχουν στο μυαλό τους ότι άμα κάνω αυτή τη διαδικασία θα βγω πιο γρήγορα από το Τηρεσία. Πλανώνται πλάνοι νυχτράν. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Τηρεσία, θα πρέπει να πάνε κάποια δεκαπενταριά φορές εκεί προς τη Λεωφόρο Κηφισίας για να τους δώσουν αρκετές φορές την εξοφλητική ότι δεν χρωστάνε τίποτα και ίσως κάποια στιγμή
το διορθώσουν το αρχείο τους. Άλλη ιστορία πονεμένη από εκεί. Λέω και εγώ τα δικά μου. Γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά δεν λειτουργεί τίποτα. Και ακόμα και ο μηχανισμός που θα έπρεπε να εποπτεύει σωστά και να είναι σωστά οργανωμένος αυτός ο οργανισμός, θα πρέπει να είναι ένα κόσμημα ουσιαστικά για την τραπεζική, για τη λειτουργία των τραπεζών, του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, αντί να βοηθά, τα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Χειρότερα. Είναι η αναγκαίος σωτηρεσίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας, ειδικά για τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν, ας το πούμε, μια σωστή και μια δυνατότητα να πληρώνουν τη δόση τους κάθε μήνα. Επίσης, να πω το εξής, εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά το γεγονός ότι παραμένουν στον τηρεσία μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας, οι οποίοι παρά την αδυναμία τους στο παρελθόν να πληρώνουν δάνεια, σήμερα έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι. Αυτοί, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούν να πάρουν ούτε 1.000 ευρώ δάνειο, το ξέρετε. Δηλαδή, όταν ένας δανειολήπτης ρυθμισμένος και παραμένει ενήμερος, δεν καθυστερεί τις δόσεις της ρύθμισης, παρά την καλοπιστία του, την προσπάθειά του να βάλει μια τάξη χωρίς δικαστήρια, χωρίς δικηγόρους, χωρίς τίποτα, απευθείας με τις εταιρείες ή τις τράπεζες, σήμερα δεν μπορεί να δανειστεί τίποτα. Δηλαδή, αυτό του είναι... λένε ότι πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να... Σε ταυτίζει ότι η ρεσίας, είτε είσαι υπερήμερος ληξιπρόθεσμος, είτε είσαι ρυθμισμένος, σε ταυτίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα με... είσαι κάτω από τον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι σήμερα ρυθμισμένος και ενήμερος και προσπαθεί να πληρώνει τις δόσεις του, εξισώνεται με αυτόν που τα έχει παρατήσει και δεν πληρώνει τίποτα 10 χρόνια. Μας το έχουν πει πάρα πολλές φορές και έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Και μάλιστα το έχουμε συζητήσει και με τα επιμελητήρια. Υπάρχουν επιχειρηματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που μπορούν πλέον να παίρνουν και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και παρόλα τα αυτά, ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεται, δεν μπορούν να πάρουν δάνειο ούτε 1.000 ευρώ. Είναι μαυρισμένοι για τον τηρεσία. Και αποτελεί και πρόβλημα για την ανάπτυξη. Γιατί ασφαλώς. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι, αν είχαν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν στα λέω μεγάλα ποσά, μικρά ποσά, 10, 20, 30 χιλιάρικα, θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο και να προχωρήσουν και σε πιο γρήγορες, αν πηγαίνει καλά η δουλειά τους, αποσβέσεις των κεφάλαιων που είχαν πάρει στο παρελθόν. Πάντως, έτσι για να βλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, εσείς τα έχετε ακόμα, εγώ τα έχω ξηρίσει. Επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον τηρεσία, κάποια στιγμή είχαμε ασχοληθεί και με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και είχαμε πει κιόλας ότι προσέξτε, εκεί γίνονται κάτι προσλήψεις λίγο περίεργες. Λίγο από την πίσω πόρτα, από πάνω, από κάτω, από δεξιά. Μάθαμε κιόλας ότι γίνονταν και από αριστερά. Είναι κοινός ο παρονομαστής. Και το όνομα της κυρίας που έκανε τις προσλήψεις ακούγεται πάρα πολύ έντονα και στον τηρεσία. Είχαμε παρετήσει στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και πλέον γίνονται έλεγχοι και έχει χτυπήσει την πόρτα η δικαιοσύνη στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το λέω διότι, ξέρετε, μπορεί λίγο να αργεί η δικαιοσύνη, μπορεί λίγο να καθυστερεί παραπάνω, αλλά την πόρτα τη χτυπάει. Το λέω εκεί στον τηρεσία, ψηλά, για να τα ακούνε. Γιατί έχουμε βγάλει πολλά στον αέρα, θα βγάλουμε κι άλλα. Κύριε Νικολακέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε. Ότι ο τηρεσίας θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχει τις οφειλές που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα, που αντλούνται αυτόματα στην πλατφόρμα, γιατί βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές από την οφειλή που έχει κάποιος σήμερα με την οφειλή η οποία αντλείται και ανεβαίνει αυτόματα από την τηρεσία με τη διασύνδεση των στοιχείων στον εξοδικαστικό μηχανισμό της οφειλών. Θα πρέπει να ελεφιστώ την προσοχή και των αρμοδίων. Θα πρέπει να γίνεται καλύτερος έλεγχος και να προστατεύονται οι Έλληνες δανειολήπτες από τυχόν αυθαιρεσίες των εταιρεών διαχείρισης ως προς το φούσκωμα των οφειλών. Φταίνε τα worms, φταίνε διάφορα άλλα πραγματάκια. Κάθε φορά βρίσκουν και μία δικαιολογία. Είναι ηλεκτρονικά, λέει, τα συστήματα. Κάποιες στιγμές υπάρχουν και λάθη. Γίνονται και λάθη, δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα. Η απορία μου είναι γιατί όλα τα λάθη είναι προς τα πάνω και κανένα δε λάθος δεν είναι προς τα κάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα,
Αυτά τα λάθη έχουν μία απέχθεια στην αφαίρεση. Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Συμφωνώ. Αχ, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Λέω διπλασιασμούς και διπλασιασμούς των οφειλών στα καλά καθούμενα. Έτσι, έτσι. Διαιρέσεις και αφαιρέσεις δεν κάνει το λάθος στον Τηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολακία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, επειδή αναφέρθηκα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και μίλησα για μια κυρία που εμπλέκεται με βάση το ρεπορτάζ το όνομά της και στον Τηρεσία, δεν αναφέρομαι ασφαλώς στην κυρία Χατζιπέτρου, στην CEO, στη μέχρι πρότινος CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Επειδή παραιτήθηκε για άλλους λόγους η κυρία Χατζιπέτρου, βεβαίως υπάρχει αυτό το άρωμα των προσλήψεων. Βαραίνουν γενικότερα όλη τη διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπό την έννοια ότι γνώριζαν πώς ακριβώς έγιναν συγκεκριμένες προσλήψεις, από πού είχε πάει η λίστα με τα ονόματα και δίπλα μάλιστα έγραφαν και το μισθό, το ποσό το οποίο θα έπρεπε να παίρνει ο κάθε ένας και η κάθε μία από αυτούς. Ας μην πούμε κάτι παραπάνω. Όσοι είχατε ακούσει τις συγκεκριμένες εκπομπές και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, ξέρετε πολύ καλά για ποια κυρία λέμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς τα πλοκάμια φτάνουν μέχρι στα κυβερνητικά κτίρια. Λοιπόν, 100 χρόνια Βύρωνας, όχι ο Λόρδος, η περιοχή. Καλησπέρα σας, κύριε Ντόβολε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά εδώ. Από το Βύρωνα που έχουμε τη σύνδεση. Αγαπάμε Βύρωνα. 100 χρόνια κλείνει η πόλη μας. Αγαπάμε Βύρωνα και να ξέρετε. Που τα ακούω, γιατί... Ναι, ναι. Εγώ έβγαλα, εντάξει, την τελευταία τάξη βεβαίως, γιατί ήμουνα στους Μολάους και τη Δευτέρα Λυκείου. Ήμουνα στο Παγκράτη, στο 7ο Λύκειο. Και εκεί στο Βύρωνα πάντα ανεβαίναμε για ένα καφέ, για μία μπυρίτσα. Οπότε αγαπάμε Βύρωνα υπερβολικά. Είπατε Μολάους στην αρχή, άκουσα καλά? Μολάους, ναι. Παγκράτη, τι είπατε, κάποια περί... Μολάους, ναι, ναι, Μολαΐτης είμαι, από τη Λακωνία. Είμαι συμπατριώτες. Α, ναι, εγώ από πού είσαστε? Από τα Νιάτα της Λακωνίας. Από? Από τα Νιάτα, από τα Νιάτα. Κοιτάξτε τώρα που θα βρεθούμε, κοιτάξτε που θα βρεθούμε και συγγενείς. Η μισή μου οικογένεια από την πλευρά της, της μητέρας μου είναι από τα Νιάτα. Να δώσω χαιρετισμούς και στο θείο μου το Χρήστο το Χριστάκη και στους Σαραντέους, σε όλους εκεί. Ω, έχουν συγγένεια σίγουρα τότε. Αν μου λέτε για Σαραντή και Χριστάκη, θα τα πούμε όμως εκτός εκπομπής. Εκτός εκπομπής, εκτός εκπομπής. Μας λοιπόν, δίνεται ευκαιρία έτσι να ανταμώσουμε. Τελικά όλη η Ελλάδα μία γειτονιά είμαστε, μία μεγάλη γειτονιά, κύριε Ντόβολε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο προκείμενο. 100 χρόνια λοιπόν Βύρωνας και μας ετοιμάζετε πολύ ωραία πραγματάκια. Ναι, η πόλη μας, ο πρώτος προσφυγικός συνοικισμός της Ελλάδας, κλείνει φέτος τα 100 του χρόνια. Θα λέγαμε ότι ενηλικιώνεται τροποντινά. Και με αφορμή αυτό, εμείς, σαν Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Συνοδές, αλλά και ο Σύλλογος Ποντίων Καρέα Βύρωνα, που όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε το παρόν μέσα στην πόλη μας σε πολιτιστικά αλλά και όχι μόνο γεγονότα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση ακριβώς τώρα που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια. Πέρσι, ρίστο εμπαρόδο, είχαμε κάνει μια άλλη σχετική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, την μεγαλύτερη εκδήλωση που έγινε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για τα 100 χρόνια, με 600 και πλέον χορευτές εδώ, στο Θέατρο Βράχων, το έχω αριστερά μου αυτή τη στιγμή όπως κοιτάζω. Ναι. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι τα 100 χρόνια Βύρωνα για μας είναι ένα στοίχημα να δούμε το παρελθόν και να ταινίσουμε το μέλλον. Νομίζω ότι με αφορμή αυτή την εκδήλωση θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και το σημαντικότερο να δούμε και να κάνουμε και μια αποτίμηση του παρελθόντος. Να πάρουμε τα διδάγματα από την ιστορία και με βάση αυτά να συνεχίσουμε και να πάρουμε δύναμη και να δοθεί και το παράδειγμα σε εμάς τους νεότερους για το από τούδε και στο εξής. Αύριο, ναι, στις 20 Σεπτεμβρίου δηλαδή, στις 8 η ώρα
το απόγευμα εκεί στην ιστορική πλατεία Ταπετουργίου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Ναι. Είναι μέσα στον προσφυγικό ακριβώς και γι' αυτό επιλέχθηκε το σημείο αυτό. Θα γίνει η εκδήλωση η οποία έχει την ιστορικότητά της, αλλά πέρα από αυτό έχει και μια πλειάδα εξαιρετικών συντελεστών που μετέχουν σε αυτή και νομίζω πως όσοι και όσες βρεθούν αύριο εκεί θα το ευχαριστηθούν πάρα πολύ και παράλληλα θα είναι και ένα ταξίδι νοσταλγικό στο νου, στην καρδιά αλλά και στην ίδια την ιστορία. Μακάρι να μας το επιτρέψει ο χρόνος να έρθουμε για να το παρακολουθήσουμε με την κυρία Γαλάνη. Πρέπει να σας πω ψοφάμε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και τι άλλο, έχουμε και άλλα events τα οποία θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, κύριε Ντόβολε, για να περάσουμε αμέσως είναι... μετά και στα προεκλογικά. Βεβαίως. Να τα πούμε όλα όσα χωράνε στην εκπομπή σας και πραγματικά σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα, γιατί μια μεγάλη εκδήλωση σαν και αυτή που θα πραγματοποιηθεί αύριο, που έχουμε παραπάνω από 80 άτομα χοροδία, που έχουμε την ορχήστρα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τον Γιώργο τον Δεμελή, που έχουμε τη Ζωή την Παπαδοπούλου και την Σοφία Τιμάνου, γνωστές και αγαπημένες ερμηνεύτριες του Ελληνικού Πενταγράμμου. Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον γνωστό ηθοποιό, τον Αντώνη τον Καριστινό, ο οποίος πλέον είναι στα πολύ πάνω του, αλλά κυρίως παραμένει ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, παρά το πόσο γνωστός είναι αυτή τη στιγμή η Πανελλήνια. Αυτή λοιπόν η μεγάλη εκδήλωση δεν μπορούσε να έρθει εις πέρας χωρίς την περιφέρεια Αττικής και δράτω με της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και τον περιφερειάρχη, τον νυν περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Πατούλη, τον Γιώργο τον Βλάχο, όπως επίσης όμως πρέπει να ευχαριστήσω οπωσδήποτε και τον Μίλτο τον Μπαντή, τον υποψήφιο δήμαρχο Βύρωνα, ο οποίος τα μέγιστα συνέβαλε στο να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, όπως επίσης και την κυρία Φανή Καλογύρου, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στο επικοινωνιακό και όχι μόνο κομμάτι, πρέπει να τα λέμε, γιατί νομίζω ότι αυτά πρέπει να ακούγονται, έτσι δεν είναι? Πρέπει να σας πω το εξής, επειδή εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε μπλέξει με τη Θεσσαλία και ασχολούμαστε καθημερινά το τελευταίο διάστημα και με τον Κασελάκη, γιατί έχουμε και τον τυφώνα Κασελάκη, αν δεν ήταν η κυρία Καλογύρου για να μας πει ότι εκεί στο Βύρωνα γίνονται εκδηλώσεις, δεν θα είχαμε πάρει είδηση, πραγματικά. Πρέπει να τα λέμε όλα και νομίζω πως πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχουμε νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και παράλληλα να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα πολιτισμού, όπως η κυρία Φανή Καλογύρου. Εγώ πραγματικά χαίρομαι που κυρίως στον κεντρικό τομέα εδώ που τίθεται και η υποψηφιότητά της, έχουμε έναν εμπνευσμένο άνθρωπο σαν κι αυτή που πιστεύω ότι ο κόσμος θα το εκτιμήσει και θα τη στηρίξει όπως πρέπει. Έχουμε ανάγκη, κύριε Ντόβολε, από νέους ανθρώπους, από νέα φρέσκα μυαλά που να μην φοβούνται κιόλας να δουλέψουν για το κοινωνικό σύνολο. Και χαιρόμαστε και για την κυρία Καλογύρου και για εσάς, διότι είσαστε νέοι άνθρωποι που πραγματικά μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Ξέρετε, την έχουμε ανάγκη αυτή τη διαφορά. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να δώσουμε το στίγμα. Τώρα από εκεί και μετά, αυτό το πώς θα το επικοινωνήσουμε μέσα στον κόσμο, το πώς θα καταφέρουμε συλλογικούς φορείς να έρθουν δίπλα μας και αυτή η προσπάθεια να αυγατήσει, όπως λέμε και στα μέρη μας στη Λακωνία, νομίζω ότι είναι το στίχημα. Αλλά νομίζω και το άλλο που όλα αυτά τα χρόνια εμπειρία το έχει δείξει, ότι όλοι οι άνθρωποι που ομονοούμε και έχουμε την ίδια φιλοσοφία ζωής, το ίδιο πνεύμα, είναι σαν τα υπόγεια ρεύματα που σύν το χρόνο είμαστε καταδικασμένοι να ενωθούμε, σε εισαγωγικά το καταδικασμένοι, και να γίνει αυτό το ποτάμι που σιγά σιγά πιστεύω πως μεγαλώνει και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, όπως είπα και για την κυρία Καλογύρου, αλλά και για πολλούς άλλους ανθρώπους που μέσα στον χρόνο έχω γνωρίσει και έχουμε συνεργαστεί και έχουμε δημιουργήσει και μια φιλία η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι τελικά το οποίο μένει και πρέπει να μένει ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκ νέου λοιπόν εσείς υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκεί στο Βύρωνα και θέλω να μου πείτε πώς έχει πάει ο προεκλογικός αγώνας μέχρι τώρα και πώς θα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ντόβολε. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου τα προηγούμενα χρόνια ο Νίκος ο Χαρδαλιάς είχε δώσει πάρα πολλές μάχες για τον συγκεκριμένο Δήμο. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης πλέον, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, μιας και το αναφέρατε, είναι ο πολιτικός μου πατέρας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με ενέπνευσε,
Με πήρε εξαπαλών ονείχων από το χέρι, με έβαλε στη διαδικασία της αυτοδιοίκησης. Πάντα τον συμβουλευόμουν, αλλά και συνεχίζω να τον συμβουλεύομαι για ό,τι και αν συμβεί. Και δεν κάνω τίποτα χωρίς να έχει και αυτός μια δεύτερη γνώμη, μια πρώτη γνώμη καλύτερα, γιατί η εμπειρία του είναι παρακαταθήκη. Και είναι ένας άνθρωπος αστήρευτος, ο οποίος πραγματικά με την οξύνια που τον διακρίνει, αλλά κυρίως με την ετοιμότητα και εντυμότητά του, είναι πάντα παρόν για να μας δώσει το παράδειγμα. Ο Δήμος Βήρων, να ξέρετε, έχει περάσει από διάφορα χέρια. Ο καθένας άφησε το πετραδάκι του από λίγο έως πολύ. Η διοίκηση του Νίκου του Χαρδαλιά, 12 συναπτά έτη, 3 τετραετίες, άφησαν εξίτηλα το στίγμα της στην πόλη μας. Έγιναν πάρα πολλά έργα. Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Ντόβολε. Ναι, έγιναν πάρα πολλά έργα, διαμορφώθηκε το σύγχρονο προφίλ, δηλαδή ό,τι και να δεις σήμερα στο Βήρωνα, το οποίο να σου αρέσει, εν πωλής έχει τη σφραγίδα του Νίκου του Χαρδαλιά. Mm-hmm. Μετά μεσολάβησαν 9-9,5 χρόνια, θα κλείσουν τον προσεχή Δεκέμβρη, δύο θητείες, η παρούσα διοίκηση, που εγώ δεν θέλω να είμαι επιθετικός ούτε αφοριστικός, άλλωστε είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον πολιτισμό και δεν με αφήνει ασυγκίνητο η στήρα αντιπολίτευση και η στήρα αντιπαράθεση. Όμως ακόμα και αυτά που άφησε ο Νίκος Χαρδαλιάς, θα λέγαμε, συντηρήθηκαν και σήμερα θα τα δείτε ότι δεν είναι και στα καλύτερα τους. Εν τούτης, εγώ εκ νέου θέτω τον εαυτό μου στους πολίτες και βάζω υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Είμαι ήδη 9,5 χρόνια, όπως είπα, δημοτικός σύμβουλος. Μεγάλη μου τιμή και χαρά βέβαια, αλλά και μεγάλο βάρος ευθύνης που είμαι πάντα στις πρώτες επιλογές των συμπολιτών μου. Δεύτερη, τρίτη θέση, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία όσο το βάρος, όπως είπα, της ευθύνης. Έμαθα όλα αυτά τα χρόνια από την αντιπολίτευση. Προσπάθησα να είμαι ενεργός, να είμαι παρόν σε οτιδήποτε συνέβαινε στην πόλη, εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή, με έναν πολύ δυναμικό και δυνατό συνδυασμό, με 86 ανθρώπους που προέρχονται από όλα τα μετρήσεις για τους παραγωγικούς φορείς, από αθλητικές ομάδες, από τον εκκλησιαστικό χώρο, γιατί όχι. Όλοι αυτοί λοιπόν αποτελούν μια νέα ομάδα με πρόταση, με σχέδιο, πραγματική πρόταση όμως και όραμα για την επόμενη μέρα στην πόλη μας και φυσικά με έναν πολύ εμπνευσμένο αρχηγό, με έναν εμπνευσμένο προστάτη, που είναι ο Μίλτος Ομπαντής, ένας νέος άνθρωπος πολύ αγαπητός σε όλους τους Βηρωνιώτες, ένας οικογενειάρχης, ο οποίος έχει όμως μεγάλη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά πράγματα, μιας και προέρχεται από μια οικογένεια που ασχολείται με την πολιτική εδώ στην πόλη μας. Και φυσικά διατέλεσε και αυτός και πήρε το βάπτισμα του πυρός επίσης από την εποχή της διοίκησης Χαρδαλιά, αφού αποτέλεσε και ο ίδιος αντιδήμαρχό της και αποτελεί μια συνέχεια. Εμείς αυτό που αισιοδοξούμε κοντολογής θα είναι να πιάσουμε το νήμα από εκεί, από το 2014, από την εποχή της δημιουργίας, να το φέρουμε στο σήμερα, να το επικαιροποιήσουμε και φυσικά να του δώσουμε τα δεδομένα της σημερινής εποχής, η οποία έχει μεγάλες ανάγκες, ξέρετε. Ο Βήρωνας είναι μια αστική γειτονιά, μια λαϊκή γειτονιά, με εξαιρετικούς ανθρώπους, με σκεπτόμενους ανθρώπους, και το βλέπω αυτό κάθε μέρα, γυρνώντας τα σοκάκια της. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, για να τους πείσεις, να σε στηρίξουν, πρέπει πραγματικά να μιλήσεις και στο μυαλό και στην καρδιά τους. Και εμείς προσπαθούμε τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα που μας δίνεται η ευκαιρία, να είμαστε κάθε μέρα, να τους αφουγκραζόμαστε και φυσικά την ερχόμενη εβδομάδα που θα βγει το ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα να έχει μέσα και να εγκολπώνει όλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους και κυρίως να δίνει απάντηση στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι 3-4 πράγματα, αλλά είναι πολύ βασικά. Είναι η καθαριότητα, είναι ο φωτισμός, είναι οι δρόμοι. Και εγώ έρχομαι σιγά σιγά να συμπληρώσω, που προέρχομαι από τον χώρο της παιδείας σαν φιλόλογος, είναι οι υποδομές στα σχολιά μας. Και φυσικά από εκεί και πέρα έρχονται όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και ένα υπέροχο θέατρο βράχων που το αντικρίζω τώρα απέναντί μου, που είναι σημείο για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για την Αθήνα, που γίνονται εξαιρετικές εκδηλώσεις και τόσα άλλα μέσα στην πόλη μας, τα οποία την επόμενη μέρα πρέπει να τα αναδείξουμε. Μας τα είπε και ο κύριος Μπαντής στην εκπομπή «Τα ενίκο ενδύμω» με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο κανάλι μας, κύριε Ντόβολε. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια του αγώνα και να το γιορτάσουμε με τσαΐτια. Α, τι ωραία. Τσαΐτια και γκόγκες θα προσθέσω εγώ. Τσαΐτια και γκόγκες.
Συμφωνώ απόλυτα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ και εσάς και την φιλόξενη συχνότητα και θα είμαι στην διάθεσή σας να τα πούμε με οποιαδήποτε ευκαιρία προκύψει από τούτο και στο εξής. Να είστε καλά, κύριε Ντόβολε, και πάλι καλή επιτυχία. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος καμπάνες. Καλό είναι να κλείνουμε μερικές φορές και πιο ευχάριστα. Τώρα το χαμόγελο, εντάξει, βρήκα κοντοχωριανό από τα Νιάτα, της Λακωνίας. Τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω τι σκέφτεστε οι περισσότεροι. Και εγώ σε θέση σας αυτό θα σκεφτόμουν. Ξέρετε, με τον γύφτο και τη γενιά του. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά σε όλους.